Σε μια σοβαρή αποκάλυψη προχώρησε η Άννα Ροκοφίλου, αντιδήμαρχος ισότητας στο Δήμο Αθηναίων, η οποία μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή αποκάλυψε ότι είχε πάρει μονοκλονικά αντισώματα από το 2020. Η Άννα Ροκοφίλου μίλησε για την περιπέτειά της με τον κορονοϊό πριν ακριβώς από ένα χρόνο, στις αρχές Δεκεμβρίου του 2020. Ήμουν 10 μέρες μέσα, έπαθα πνευμονία, δεν είχα καθόλου οξυγόνο. Εγώ ήμουν μια εβδομάδα στο σπίτι με 40 πυρετό και δεν σας κρύβω ότι δεν ήθελα να μπω στο νοσοκομείο. Γιατί μπαίνεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις. Αντιστεκόμουν όταν μου έλεγαν να μπω στο νοσοκομείο, εξομολογήθηκε η Άννα Ροκοφίλου. Την 6η-7η μέρα που είχα 40 πυρετό ακατέβατο, μπήκα στον Ευαγγελισμό. Το οξυγόνο μου είχε φτάσει 89, πολύ χαμηλά. Έπρεπε να νοσηλευτώ. Στη συνέχεια έμειναν 15 ημέρες στο σπίτι με το οξυγόνο. Το πιο εντυπωσιακό από την αφήγησή της πάντως προς το τέλος είναι όταν της ξεφεύγει και λέει ότι πήρε κάτι μονοκλονικά και έγινε καλά, καθώς ακόμη δεν είχε κυκλοφορήσει ούτε το εμβόλιο. Και ενώ η παρουσιάστρια παρεμβαίνει λέγοντας ότι μονοκλονικά δεν είχαν έρθει τότε, η Άννα Ροκοφίλου της απαντά κατηγορηματικά ότι είχαν έρθει. Μάλιστα αποκάλυψε ότι την ημέρα που έφυγε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, μπήκα στον θάλαμο εκείνο εγώ.